την κοινή διαπίστωση ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις που συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα, διατύπωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν και ο επικεφαλής του Eurogroup. Ωστόσο, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ εκτίμησε ότι δεν θα κλείσει αξιολόγηση στις 7 του μηνός, λέγοντας πως αυτό μπορεί να γίνει σε ένα έκτακτο Eurogroup στα τέλη Απριλίου. Είναι νωρίς για εικασίες περί επίτευξης συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, όμως παραμένουν διαφορές, δηλώνει εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Από την πλευρά τους, κυβερνητικές πηγές διαψεύδουν φήμες περί κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων, επισημένοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται και εγκαλούν μέσα ενημέρωσης για δημιουργία τυπώσεων και καταστροφολογία. I believe that under this broader support, development seems that it is possible to have a good result in the ongoing negotiations for the second review. The discussions are ongoing on several levels from headquarters. These contacts should open the door for a mission return to Athens with the aim of concluding the review rapidly, but no date has been fixed for a return. Tsipras, εάν συνειδητοποιήσει ότι για τους οποιοσδήποτε λόγους δεν μπορεί να κλείσει τη συμφωνία, δεν μπορεί να περάσει τη Βουλή, δεν μπορεί να πει στους βουλευτές του ή δεν μπορεί ο ίδιος να την υπογράψει, εάν το συνειδητοποιήσει αυτό, εύχομαι να παραιτηθεί και να κάνει εκλογές αμέσως. Στη βάση ορισμένων συμφερόντων που προφανώς θίγονται πλέον όλο και περισσότερο από την σημερινή διακυβέρνηση, εξωθούνται πολιτικά κόμματα να θέτουν και να επαναθέτουν ζητήματα εκλογών, αποδρομής, ας πούμε, και αποχώρησης της κυβέρνησης και τα λοιπά, ανεξαρτήτως των όποιων επιπτώσεων. Προβληματισμό, ερωτήματα και δυσαρέσκεια έχουν προκαλέσει στην κυβέρνηση οι συνεχείς παρεμβάσεις με έντονη πολιτική χρειά του Γιάννη Στουρνάρα. Ο Νίκος Παπάς με τη συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Στον τοίχο, εκτός στόχων και στην ύφεση έριξε τη χώρα η κυβέρνηση, στην οποία υπουργός οικονομικών ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Καλά θα κάνει λοιπόν, αν δεν θέλει να κάνει αυτοκριτική, να τοποθετηθεί για το αν συμφωνεί με τις εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική οικονομία». Οι δημοσιονομικές πιέσεις μπορεί να καταστεί αναγκαίο να μετριαστούν μέσω αναπροσαρμογών σε ορισμένες συντάξεις. Και τούτο διότι αφενός ορισμένες παροχές στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά γενναιόδορες με βάση τόσο τα ελληνικά όσα και τα διεθνή δεδομένα. Ένα χρόνο αντιμετωπίζουμε τη λανθασμένη, όπως λέμε, άποψη και το τεκμηριώνουμε ότι δήθεν το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι γενναιόδορο μετά από 11 μειώσεις συντάξεων ή 13 όσο είναι, και ακούγεται μια άποψη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ότι το σύστημα είναι γενναιόδωρο. Αυτή η άποψη ποιον υπηρετεί, τη χώρα ή τους δανειστές?